Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φύγουμε από το ευρώ, ούτε να προσφύγουμε στις ανάγκες αυτές, όπως είπατε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το έχουμε ανάγκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά. Απλώς το πού πήγαν ήταν το μεγάλο ερώτημα. Πού πήγαν τα 100 δις. Ναι, γελάτε, γελάτε, γελάτε κύριοι. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Και χειροκροτάτε. Λεφτά, λέει, υπήρχανε, υπάρχουνε, μπερδεύτηκε και ο ίδιος, έτσι. Αλλά τι είπε, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Μετά βγαίνει και λέει, στο Δουνουτού δεν μπαίνουμε. Μετά λέει, τώρα που είναι στο Χάρβαρντ κάπου, έτσι, έχει φύγει, έχει πάει. Και ακολουθεί και η κυρία Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που διετέλεσε, φίλες και φίλοι, και πρωθυπουργός αυτής της χώρας, είπε ψέματα. Ξεκάθαρα. Κι όμως, μετά από όλα αυτά τα ψέματα, ντόρος τέτοιος όπως αυτός που έχει γίνει, χωρίς καν να μας δείξει και στοιχεία αυτός ο άνθρωπος. Γιατί εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός, ούτε του κυρίου Σόρα, ούτε κανενός άλλου. Θέλω να δω στοιχεία. Αυτός όμως απεδείχθη ο κύριος, ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος, της πατρίδας μας, που την βούλιαξε, που την έσυρε στο δούνου του, που έχει σύρει Έλληνες, οικογένειες, χιλιάδες Ελλήνων στην εξαθλίωση και πάνω από 3.500 συμπατριώτες μας στην αυτοκτονία. Αυτός ο άνθρωπος διδάσκει τώρα στο Χάρβαρντ μαζί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Καταλαβαίνετε ότι η αδικία είναι τεράστια. Και επειδή εγώ δεν μπορώ, Μαρία, να σιωπήσω απέναντι στην αδικία. Έτσι. Γιατί έτσι έχω φτιαχτεί. Είμαι από κάποια βουνά ορεινά της Αρκαδίας που δεν γουστάρουμε παραμύθια, γουστάρουμε αλήθειες και γουστάρουμε και στοιχεία. Λοιπόν, σήμερα είναι η ιδιαίτερη χαρά μας και είναι και τιμή μας που έχουμε στο στούντιο τον κύριο Σόρα και περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία. Και βεβαίως, κύριε Σόρα, θα είμαστε αυστηροί κριτές στο όνομα της δημοσιογραφίας σε αυτά που θα μας πείτε και αυτά που μας παρουσιάσετε. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο ευθύς εξ αρχής. Χαιρετώ εσάς και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, γιατί οι άλλοι μου το στερούν πάντα, δεν θέλουν να μιλήσω, με φημώνουν. Και όχι μόνο αυτό, το να με φημώνουν είναι μια... δεν θέλουν να βγω. Αλλά το να λιώνουν αυτά που λέω, το να πειράζουν τα βίντεο, το να βάζουν όποια στοιχεία θέλουν, αυτό είναι, θεωρώ, όχι μόνο πολιτισμός, αλλά είναι και κακή δημοσιογραφία. Ευχαριστώ λοιπόν την εκπομπή σας και το κανάλι σας που μου δίνει την ευκαιρία, όχι να απολογηθώ, να βάλουμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Και από εκεί και πέρα θα κρίνει ο καθένας και ποιοι είμαστε και τι κάνουμε και γιατί είμαστε εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας. Η πρώτη ερώτηση. Ποιος είστε, κύριε Σόρα? Θα έλεγα τη λέξη είμαστε αυτοί που δείχνουμε και είμαστε ακριβώς αυτό που κάνουμε. Και όχι αυτό που λέμε. Εάν αυτό τεθεί, τα λέει όλα. Τώρα, να πληρώσω εφημερίδες και ειδικά περιοδικά που τα οποία αντιλαμβάνεστε, είναι θέμα οικονομικό το θέμα. Να βάλω πόσο περιουσία έχω, τι κάνω, τι ράνω. Αν φοράω Αρμάνι, Βερσάτσε και αν η γυναίκα μου πάει στο χώρο με 20.000 φόρεμα και η δικιά σου πρέπει να έρθει με 30. Αυτά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την κοινωνία τη δικιά μου, με αυτό που θέλω, με αυτό που είμαι, με αυτό που πρεσβεύω. Με το αν το παπούτσι μου θα είναι συγκεκριμένο, αν το σκάφος μου είναι πολύ συγκεκριμένο και αν είναι μεγαλύτερο από το δικό σου και αν το αεροπλάνο μου. Δεν νομίζω ότι μου λείπει τίποτα. Έχω συγκεκριμένα θέματα και έχω και συγκεκριμένη στρατηγική. Ακόμα και στον εαυτό μου. Άρα είμαι αυτό που κάνω και θα κρυθώ. Και από όλο τον κόσμο δηλαδή. Και δεν είμαι αυτό που λέω. Γιατί συνήθως λέμε, γιατί όλοι λένε. Όλοι θέλουν να λένε. Όλοι θέλουν να δείχνονται. Αλλά όταν τους γυρίζεις, είναι σαν κουμπάραδες μόνο με διφραγκά. Εγώ γιατί το διαπιστώνω, εσείς, κανείς δεν το διαπιστώνει. Βλέπω μια κοινωνία κούφια. Οι φτωχοί θέλουν να γίνουν πλούσιοι, οι πλούσιοι είναι άφραγκοι και ούτω καθεξής. Υποτιθέμενοι. Πάντως η γιαγιά μου έλεγε, το χρήμα, παιδί μου, και η αμαρτία δεν φαίνεται. Και η δύναμη. Χρήμα, η αμαρτία και η δύναμη δεν φαίνεται. Αυτός που τη δείχνει δεν είναι δυνατός. Αυτός που δείχνει τα λεφτά του δεν έχει λεφτά. Έχει μόνο αυτά και ενδεχομένως να τα έχει φουσκώσει κιόλας.
Το άλλο το κομμάτι που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, συνέχεια ακούμε ότι είστε ομογενείς. Είστε πραγματικά ομογενείς? Ναι, αν θέσετε ότι ομογενείς σημαίνει στα ελληνικά όμοιο γένος, ναι, έχω όμοιο γένος με τους Έλληνες. Αν αυτό τεθεί. Εάν τεθεί ομογενής, ο οποίος είμαι εξ Αμερικής και εξ αποστάσεως, αυτό δεν υπάρχει. Πιο αυτόχθον από μένα δεν υπάρχει. Δεν διατηρώ κανένα άλλο διαβατήριο, αν και θα μπορούσα να έχω ό,τι διαβατήριο θέλω. Αλλά έχω μόνο ένα ελληνικό διαβατήριο και δεν θα το αλλάξω ποτέ και θα πεθάνω με το ελληνικό διαβατήριο. Αυτόχθον λοιπόν και δεν υπάρχει ομογενής. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί μας λένε ότι αυτά τα λεφτά, λέει, είναι τα λεφτά των ομογενών. Έτσι, πρέπει να πάρουμε μια απάντηση, να δούμε, είναι ή δεν είναι. Ποιος είπαμε αυτό, αγαπητέ. Είπαμε, κύριε Σόρα, εμείς εδώ θα σας θέσουμε δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Βεβαίως. Και θα θέλαμε να μας απαντήσει, να σας δώσουμε όλο τον χρόνο άπλετο, για να μπορέσουμε να καλύψουμε κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Να ρωτήσω κάτι, καταρχάς, ποιος είπε για ομογένεια και για ομογενείς, όταν εμείς οι ίδιοι και εγώ και οι άνθρωποι μου της ΕΔ δηλώνουμε ότι δεν έχει καμία σχέση η ομογένεια, δεν μας έχει δώσει ένα πενινταράκι η ομογένεια, δεν έχει κάνει κάτι η ομογένεια, δεν ξέρει η ομογένεια, δεν υπάρχει ομογένεια, υπάρχει ομογένεια, την οποία την αγαπάμε και θέλουμε. Άλλωστε, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να ενώσουμε όλη την ομογένεια, όπου υπάρχει στον πλανήτη Έλληνας να ενωθεί και να γίνει μια μεγάλη τελεία για να θυμηθούμε και ποιοι είμαστε, για να μην ξεχάσουμε και ποιοι είμαστε, αλλά και για να δούμε και να μετρηθούμε, να αναρωτηθούμε, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε, που δεν γνωριζόμαστε, να ενώσουμε όλες αυτές τις τελείες. Όμως, οι προέδροι των ομογενών, αν υποθέσουμε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν είναι πρόεδρος των ομογενών. Να μην αναφέρουμε ονόματα. Αφήστε, έχει σημασία αυτό. Δεν θα ήθελα να αναφέρουμε ονόματα. Αφήστε, έχει σημασία. Δεν τον επιλέξαν οι ομογενείς πρόεδρο τον κύριο Γεωργιά. Τον έχει βάλει η Βουλή. Δηλαδή, η Βουλή έδωσε ένα ρόλο σε έναν κοινοβουλευτικό του άντρα ότι μπορεί να εκπροσωπεί την ομογένεια. Αυτό. Θα ήθελα. Δεν είναι εκλεγμένος. Να με εξυπηρετήσετε. Αλλά και να με βοηθήσετε. Πρόεδροι, και οι εκλεγμένοι πρόεδροι. Δηλαδή, αν είπαμε για ένα κάποιο Κασιματίδη. Τον κύριο Κασιματίδη τον πήρα εγώ ο ίδιος τηλέφωνο. Του λέω, Κασιματίδη, είπες κάτι άσχημο για μας. Εφόσον δεν έχουμε ενοχλήσει. Όχι, μου λέει σε καμία περίπτωση. Τον πήρε και ένας πολιτικός μου του Καναδά. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι διαστραβλώνουν τα λόγια και βγαίνουν σε δημοσιεύματα και εκεί είναι ένα. Θα ήθελα δηλαδή οποιοδήποτε βγάζει κάτι, όπως εγώ σήμερα, ό,τι βγάλω είμαι υπεύθυνος για αυτό που θα πω. Θα είναι στον αέρα και μπορώ να αποδείξω. Σήμερα δεν μιλάω, αποδεικνύω. Αυτό που είπα, αυτό το αποδεικνύω. Με αυτόν τον τρόπο, με εκείνον, με εκείνον, με εκείνον. Θα ήθελα μέσα στον πολιτισμό μας και σε μια κοινωνία που ζούμε το 2011, τουλάχιστον αυτό που λέμε, να το τεκμηριώνουμε. Είτε είσαι τράπεζα, είτε είσαι δημοσιογράφος. Εσύ σήμερα λοιπόν με κάλεσες και μου λες. Και τι έχεις να μου δείξεις? Υπάρχει αυτό, υφίσατε αυτό, ναι. Γιατί όλοι να μιλάνε χωρίς ντοκουμέντα, χωρίς δεδομένα, χωρίς χαρτιά και απλά αλλοιώνουν τα πάντα? Γιατί? Μάλιστα. Υπάρχει λόγος? Και γιατί τέτοιες επιθέσεις εδώ σε εμάς? Ωραία, τότε από πού υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Στο διατάφτα δηλαδή, να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση η οποία είναι κέρια. Είναι βασική κέρια. Θέλετε να πείτε από πού? Αν αναρωτιέστε από πού, είναι ότι υπάρχουν. Το ότι υπάρχει κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, αν θέλετε να σας πούμε τι δουλειά κάναμε, αν σκάψαμε, αν αυτό, αν ήμασταν καθηγητές και μαζέψαμε αυτό το κεφάλαιο, όχι, δεν γίνεται έτσι. Είναι η δυνατότητα που δεν έχουμε μόνο αυτά. Έχουμε αρκετά εργαλεία, θα έλεγα. Τα λέτε χρήματα. Εγώ θα έλεγα κακώς, ναι, χρήματα είναι. Πολύ καλά το λέτε απ' τη μία. Απ' την άλλη, όμως, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε με τον κόσμο. Είναι ομόλογο. Θα μου πεις, όταν έχεις λεφτά, αγοράζεις ομόλογο. Λογικό. Πρέπει να επενδύσεις πάνω στο ομόλογο. Αν σου χρωστάει κάποιος, σε πληρώνει με ομόλογα. Είτε κράτος, το κράτος μας. Όταν αγοράζει όπλα, όταν αγοράζει προμήθειες, οτιδήποτε, δίνει ομόλογα. Η διαδικασία... Ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, σωστά. Λέτε. Ναι, όταν αγοράζει το κράτος, τι άλλο μπορεί να δώσει. Σωστά. Όταν αγοράζει μια τράπεζα, ένα προϊόν, οτιδήποτε. Okay. Όταν εγγυάται κάποιος. Άρα λοιπόν το instrument το τραπεζικό είναι στη ζωή μας. Άλλωστε έγινε και πλαστικό. Άλλωστε εδώ ψηφίζουν όλοι να ξεφανιστεί το χρήμα, άρα να μην υπάρχει και να υπάρχουν μόνο έγγραφα, χαρτιά, ομόλογα, instrument. Άρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα τους φαίνεται περίεργο. Αχ, είναι ομόλογο, δεν είναι λεφτό. Γιατί το χρήμα δεν είναι ομόλογο. Δεν είναι μια ομολογία το χρήμα που λέει πληρώνω επί την εμφανίση αυτό που βλέπεις. Και το χρήμα ακόμα που έχουμε στην τσέπη μας είναι συναλλαγματική. Δεν αντιλαμβάνομαι. Τελικά να φύγει και το χρήμα να γίνει τελείως πλαστικό. Τελικά να πάμε και σε τσιπάκι. Τελικά θα γίνουμε χαρτόκουτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον ζούμε σε μια τέτοια οικονομία, τη θεσπίσαμε, την υπογράψαμε. Βέβαια, άκουγα τον κύριο Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου λοιπόν θα σας πω κάτι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το αν σπουδάζει, το αν διδάσκει στο Χάρβατ είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, αν το παιδί μου το δικό μου δεν θα το έστειλα στο Χάρβατ. Γιατί στο Χάρβατ μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε θέλει. Αρκετές χρήματα. Έχει 200.000 ευρώ, πηγαίνει στο Χάρβατ, έχει πολύ καλούς καθηγητές. Σημειωτέων ότι έχει και Έλληνες καθηγητές
και ειδικά οι κορυφές είναι Έλληνες. Αξιολογότατος. Το οποίο τους θυμώνουν για να λένε τα συγκεκριμένα πράγματα. Άρα λοιπόν βλέπουμε το Χάρβαρντ ότι είναι μια πυραμίδα που ανεβαίνει σύμφωνα με το πόσο οικονομικές καταστάσεις των Golden Boys ανεβαίνουν. Αλλά έχει βέβαια και αξιόλογα στελέχη που κατέχουν θέσεις βάσει της αξίας τους. Γιατί είναι ένα εκπληκτικό πανεπιστήμιο. Εγώ λοιπόν, αν θέλετε, για τη συντομία της λέξης, δεν θα πω τον Παπανδρέου, τον κύριο Παπανδρέου, θα τον προσδιορίσω ως εξής. Για πρώτη φορά στην ιστορία θα υπάρξει κάποιος σαν εμένα που θα πω ότι αυτός ο άνθρωπος έλεγε πάρα πολύ αλήθεια. Δεν διανοείστε πόσο αλήθεια έλεγε. Δεν ήξερε όμως ή δεν θυμότανε τι μπορούσε να έχει υπογράψει με τις μεγάλες λέσχες. Ξέρετε τι είπε. Είπε την αλήθεια. Είτε γιατί είναι λίγο κουτός το οποίο του έφυγε, το οποίο μετά πρέπει να το μαζέψει, είτε γιατί δεν μπορούσε μετά να το εκτελέσει. Ναι και. Ο Παπανδρέου λοιπόν έλεγε πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια και θα ακούσετε για πρώτη φορά πώς. Υπάρχουν τρισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Έχει Ελλάδα, λέει, δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια. Σας το είπε. Έλεγε αλήθεια. Αλήθεια, ρε. Yes. Και θα σας εξηγήσω πώς, αν και για πρώτη φορά θα ακουστεί κάτι τέτοιο. Φυσικά θέλω να καταλάβετε ότι μιλάμε σε ένα κοινό. Όσο μπορούμε, ένα κοινό, χωρίς να αναφέρουμε ονόματα. Ένα κοινό το οποίο όμως έχει να κάνει από τον πιο απλό άνθρωπο, από, από κάποιες μετριότητες όσον αφορά τη μόρφωσή τους ή το επίπεδο των οικονομικών τους, όσο και πιο εξειδικευμένα μυαλά του πνεύματος, οικονομολόγους, αυτά, πολιτικούς, προβοκάτορες, προδότες και συνεχίζουμε, υψηλότατες οικογένειες και πάμε. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κοινό το οποίο σήμερα μπορούν να ακουστούν και πράγματα που ίσως κάποιοι από το λαό δεν θα μπορέσουν να το καταλάβουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται δηλαδή, αν μου εξηγήσετε, αν μιλάω με έναν γιατρό, να μου εξηγήσει την εγχείρηση καρδιάς και αμέσως να την κάνω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μας λέτε, για να το συνοψίσουμε, ότι υπήρχαν χρήματα, δηλαδή, αλλά θα εδίδονται με ορισμένες διαδικασίες. Θα σας εξηγήσω μόνο αυτό. Όσο μπορείτε πιο επιφανειακά, να μην πούμε στο βάθος, θα σας παρακαλέσω. Θα το εξηγήσω λίγο. Ο πλανήτης, κάποια στιγμή στη νέα τάξη πραγμάτων, μιλάμε για μια νέα τάξη πραγμάτων που έγινε πριν κάποιο καιρό. Τώρα πηγαίνουμε στην καινούρια τάξη πραγμάτων. Είτε αν θέλουμε, είτε δεν θέλουμε και αν δεν μας αρέσει. Μπορούμε να μην το αποδεχτούμε. Το αν θα μας πιέσουν κάποιοι να κάνουμε κάτι τέτοιο είναι μια άλλη διαδικασία. Το αν θα το επιτύχουν είναι πάλι μια άλλη διαδικασία. Αλλά ότι η πρώτη κατάσταση υπήρξε και η νέα τάξη πραγμάτων τι ήταν. Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια διαδικασία που ο πλανήτης συμφώνησε με συγκεκριμένες χώρες, όπου οι άλλες ακολουθήσαν, οι πιο σημαντικές χώρες, το πώς θα εξελίξεται η διαδικασία της οικονομίας, δηλαδή την οικονομία που έχουμε τώρα. Κάποτε την υπογράψαμε. Εκτός από ότι την υπογράψαμε, τη χρηματοδοτήσαμε. Δηλαδή, η Ελλάδα ήταν ένα κομμάτι του παγκόσμιου συστήματος τότε. Άρα χρηματοδότησε, και θα ανοίξω μόνο ένα κεφάλαιο που λέγεται, καλά, πέρα από ένα πολύ μεγάλο ταμείο που λέγεται BIS, που μπορεί να μην έχετε ακούσει, αλλά θα το πω έτσι γενικά, εκτός από τον BIS, που είναι ένα μεγάλο μαύρο κομμάτι, αλλά για άλλα lever, τα οποία δεν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε τώρα, αλλά κάποιοι ξέρουν τι λέω. Συμφώνησε λοιπόν ο πλανήτης το πώς θα γίνονται οι συναλλαγές. Αυτές οι συναλλαγές έπρεπε να βάλουν ένα κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο θα έδινε κέρδη μέσα από παγκόσμιες συναλλαγές, οι οποίες αυτές οι συναλλαγές αναχώρα θα έπαιρνε το ποσοστό της συγκεκριμένο σε συγκεκριμένους λογαριασμούς, τους οποίους ούτε ποτέ τους γνωρίζετε. Μέχρι εδώ θα σταματήσω. Μην πούμε άλλα. Μέχρι εδώ. Άρα θα σας εξηγήσω. Μέχρι εδώ μας εξηγήσετε. Όχι, έχει σημασία. Έχει σημασία. Αφήστε με, έχει σημασία. Γιατί το δεν εξηγούμε, νομίζω ακόμα ότι κάτι κρύβουμε. Ναι. Άρα λοιπόν, όχι, όταν βγαίνει ένας που πάει για πρωθυπουργός, ο οποίος λέει λεφτά υπάρχουν δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια και δεν το παγώ. Το είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος μετά έφτασε την Ελλάδα να μην έχει να φάει, η οποία ήταν κατεντολή. Γιατί αυτά τα λεφτά που μιλάμε, κάθε συναλλαγή παγκόσμια που γίνεται, υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα, το οποίο ναι, μεν η χώρα παίρνει τα δικά της σε ειδικό λογαριασμό. Και τα υπόλοιπα χρήματα σε συγκεκριμένο ποσοστό, για να μην αναφερθώ, μπαίνει πάλι στο λογαριασμό, όπου εκεί υπάρχει ο κηδεμονεύων, όπου τα αφεντικά είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, να σας το θέσω αλλιώς. Βάλαμε κάποιους, εφόσον συμφωνήσαμε όλοι και τους αποδεχτήκαμε, ότι εσείς θα κόβετε τα χρήματα. Εμείς θα βγάζουμε τους νόμους. Αν μου πάρεις και τους νόμους, δεν έχω τίποτα. Δηλαδή, αν βάλουμε αύριο να κόβει κάποιος τις επιταγές μας, δεν μπορεί να βγάλει και ό,τι θέλει, να βγάλει 500 για το κράτος και 500 δικά του. Εκτός και έχει και την κυβέρνηση και τα έχει όλα. Εκεί έχουμε θέμα. Άρα λοιπόν ο πλανήτης λοιπόν στήθηκε με μια διαδικασία που υπογράψαμε όλοι, με πολύ συγκεκριμένες συμφωνίες, τις οποίες δεν μπορώ να αναφερθώ, τις οποίες βεβαίως γνωρίζουμε και έχουμε τέλειες πληροφορίες. Ξέρουμε πόσα χρήματα υπάρχουν για κάθε χώρα, ποια έχει κάνει χρήση. Για να κάνεις χρήση υπάρχει μια ειδική βαθμίδα, την οποία μπορείς να κατεβάσεις χρήματα από εκεί, αλλά πάντα σαν φορέας. Ένας φορέας είναι το κράτος. Ένας άλλος φορέας είναι η Εκκλησία, γιατί υποτίθεται ότι είναι αρχηγή κρατών. Τώρα πώς είναι αρχηγή κρατών, έχουν δικό τους καταστατικό. Υπάρχουν και άλλοι φορείς.
Για να πάρεις λοιπόν τα χρήματα από εκεί θα πρέπει να βάλεις το αντίστοιχο των χρημάτων με κάποιες διαδικασίες. Παράδειγμα, δηλαδή μπορεί να βάλεις τα πετρέλαιά σου που είναι ήδη μέσα. Μπορείς να βάλεις κάποια άλλα κτήματα. Μπορείς να βάλεις μια άλλη συμφωνία. Ενεχειριάζεις κάτι δηλαδή. Πάντα. Άρα λοιπόν ο λογαριασμός των κτηδημονεύων μεγαλώνει τόσο πολύ, αφού βάζουν όλοι, είναι η γκανιώτα. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα, σας πληροφορώ λοιπόν αυτό, και αυτό δεν το λέω δηλαδή γιατί είναι και. Επειδή το ξέρω, επειδή είναι και υπογεγραμμένο από κάποιες από τις ομάδες μου, η Ελλάδα κύριε δεν έχει πάρει ποτέ αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα έχει δικαίωμα να τα πάρει η Ελλάδα, όποτε και εφόσον θέλει το κράτος, για τέτοιες ώρες. Είτε για κρίση, είτε για ανάπτυξη. Να ρωτήσω είτε κάτι, για οτιδήποτε. Δεν έχει πάρει ούτε μία δεκάρα. Κύριε Σόρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό όμως. Δηλαδή είναι κάτι σαν το ΕΣΠΑ, όπου μας βγάζουν κάποια χρήματα και δεν τα παίρνουμε, δεν τα απορροφούμε. Λέω εγώ. Ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε κύριε, οι δομές που δημιουργήθηκαν τα κράτη έχει να κάνει με μια παντόνια συμφωνία. Την οποία εμείς δεν πάμε με τους νόμους τους δικούς μας. Εγώ σήμερα δεν σας λέω κάτι το οποίο το σκίτσα εγώ ή πάω να το ρίξω. Αυτό υφίσταται. Είναι δικό μας. Οι λογαριασμοί είναι δικοί μας. Τώρα ότι είναι πάρα πολύ κρυφοί αυτοί οι λογαριασμοί και ότι οι κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, σε όλη την κυβέρνηση υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πολύ συγκεκριμένοι και εξειδικευμένοι. Που γνωρίζουν ακριβώς γιατί μιλάω. Οι άλλοι θυμούνται τον ύπνο που πρέπει. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι βουλευτές δεν ξέρουν. Πόσο κάνει το ψωμί, πόσο κάνει το λεωφορείο. Δεν έχουν πάει. Είναι σε ένα μικρό κόσμο. Δεν υπάρχει υπουργός, δεν υπάρχουν. Κύριε Σόρα μου. Δεν κινούνται στην αγορά να αντιληφθούν και να δουν τι ακριβώς γίνεται στον κόσμο. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Εμείς να μιλήσουμε.